Δεν τα ξαναπάμε. Πράγματι, καλή χρονιά, πάνω απ' όλα με υγεία. Μπήκαμε με το δεξί στα σχολεία το 21 ή με τα αριστερό? Κοιτάξτε, κανονικά περιμέναμε με το τέλος των αργιών να ξεκινήσουν κανονικά τα σχολεία. Μεσολάβησε όμως η ανάγκη να πάρουμε κάποια μέτρα. Άρα λοιπόν στα σχολεία πήγαμε τώρα εφαρμόζοντας εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκτός των υπηαγωγείων και της προδημοτικής. Στο παραένα ακυρώσαμε και τις εξετάσεις τετραμήνων. Τι γίνεται με την ύλη? Κοιτάξτε, ήταν ευνόητο νομίζω ότι θα γίνονταν εξετάσεις εφόσον τα σχολεία λειτουργούσαν με φυσική παρουσία. Εφόσον τα παιδιά ήταν στα σχολεία, από την ώρα που τα παιδιά δεν θα μπορεί να είναι στα σχολεία, πώς θα γίνουν εξετάσεις? Αυτό είναι παρεπόμενο. Το τι θα γίνει προβλέπεται από τους κανονισμούς. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να το αφιερώνουμε πολύ χρόνο. Όπως ισχύει ατομικά για τον κάθε μαθητή, αν τυχόν για κάποιους λόγους δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε εξετάσεις, θα μεταφερθεί η εξέταση στο δεύτερο τετράμινο, στο τέλος της χρονιάς. Με τους μαθητές των δημοτικών όμως τι γίνεται? Κύριε Προδρόμου, βλέπουμε πως υπάρχουν αντιδράσεις φοδρότατες, μάλιστα από πλευράς των γονιών για τους μαθητές της πρώτης Δευτέρας Δημοτικού, οι οποίοι λένε είναι αρκετό τώρα με φυλάδια και μόνο από το ΡΙΚ 2 τα παιδιά μας να καλύψουν ύλη. Κοιτάξτε, με όποιο τρόπο μπορούμε στηρίζουμε τα παιδιά με τα σχολεία που έχουμε, με τον εξοπλισμό που έχουμε, με τα προγράμματα που έχουμε. Η πρώτη Δευτέρα και τρίτη Δημοτικού και τρίτη δεν προβλεπόταν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Για λόγους πολύ συγκεκριμένους, διότι σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι δυνατόν, είναι πολύ δύσκολο τα παιδιά να συμμετάσχουν στο λογισμικό, στο πρόγραμμα. Θα χρειαζόταν ανυπερθέτως η συμμετοχή και η καθοδήγηση των γονιών και κρίθηκε ότι και λόγω της διδασκαλίας με τον τρόπο που γίνεται ότι μπορεί να καλυφθεί με ασύγχρονη εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική τηλεόραση είναι κάτι πρόσθετο. Ναι. Και βέβαια στην συνέχεια μπορεί να αναπτύξουμε και σε άλλες ηλικίες μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Όμως σε αυτή τη φάση και να πρέπει τα ίδια τα παιδιά να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας και του λογισμικού του προγράμματος που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, θα δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύναμε. Εγώ η προσωπική εμπειρία, γιατί τώρα προέρχομαι από σχολεία τα οποία έχω επισκεφθεί. Επισκέφτηκα και δημοτικό σχολείο στην Λακατάμια και ένα γυμνάσιο στον Άγιο Δομέτιο. Είδα εκεί με ποιο τρόπο οι εκπαιδευτικοί αντεπεξέρχονται. Είδαμε και πράγματα που χρειάζεται να βελτιώσουμε. Όπως? Και βεβαίως αυτό θα συνεχίσω να το κάνω τις επόμενες μέρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι εκεί που ήμασταν στο γυμνάσιο Αγίου Δομετίου συνέπεσε πράγματι εκείνη την ώρα που πήγαμε να είναι εκεί και συνεργείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών, το οποίο ασχολείται με την αναβάθμιση του δικτύου. Και δεν φαντάζομαι ότι είναι το μόνο σχολείο το οποίο έχει πρόβλημα με το διαδίκτυο. Οι καθηγητές φωνάζουν πως πολλά είναι τα σχολεία και δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο το έργο τους. Όχι, στη μέση εκπαίδευση δεν είναι πολλά και μάλιστα για να τελειώσει αυτή η συζήτηση, να ακούτε τι σας λέει ο ένας και τι σας λέει ο άλλος, θα εκδοθεί πολύ σύντομα και ανακοίνωση από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών. Όχι από το Υπουργείο Παιδείας, διότι έχει γίνει συμφωνία εδώ και μερικούς μήνες από την αρχή της σχολικής χρονιάς με την ΑΤΙΚ, η οποία πραγματικά έτρεξε. Είναι πράγματι μερικές περιπτώσεις σχολείων, μερικές, πολύ συγκεκριμένα, μιλάμε για την μέση εκπαίδευση, όπου δεν έχει γίνει κατορθωτό να γίνει η αναβάθμιση, αλλά στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία έχει γίνει. Το γυμνάσιο του Αγίου Δομετίου που σας λέω ήταν μία από τις περιπτώσεις που είχε σχετικά ασθενές δίκτυο, όχι ότι δεν είχε σύνδεση. Και είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που τρέχουν τα συνεργεία της ΑΤΙΚ για να βελτιώσουν. Κύριε Προδρόμου, ένα λεπτό. Για το θέμα του διαδικτύου. Πώς είναι δυνατόν το 2020-2021 πλέον να έχουμε τόση δυσκολία
στο να κάνουμε ένα δίκτυο σε ένα σχολείο που να δουλεύει. Γιατί ήταν τόσο δύσκολο? Να σας πω γιατί. Εφόσον είχε προηγηθεί και η προηγούμενη περίοδος. Μιλάτε για το 2020. Διότι πριν από 5 χρόνια ήμασταν στα βάθη της οικονομικής κρίσης με την χώρα υποπτώχευση, το έχετε ξεχάσει, και δεν είχα ακούσει κανέναν να ρωτάει τι γίνεται με το διαδίκτυο στα σχολεία. Το 2010, που δεν υπήρχε οικονομική κρίση, επίσης δεν είδα να παίρνουμε κάποια μέτρα, να υπάρχει ένα σχεδιασμός ότι όλα τα σχολεία θα εξοπλιστούν με λειτουργικό διαδίκτυο. Αυτή είναι η απάντηση, πολύ απλή. Με τα μέσα τα οποία είχαμε από τον Μάρτιο που ξεκίνησε η πανδημία, μπορώ να σας πω ότι έχουν γίνει άλματα τα οποία μπορεί να χρειαζόταν δεκαετία να γίνουν. Αυτά τα άλματα έγιναν σε όλους τους τομείς προφανώς. Απλά αυτό που ρωτάμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπήρχε η πολιτική βούληση και η οδηγία από εσάς να δουλέψουν τα πάντα όπως πρέπει. Τι ήταν εκείνο όμως στην όλη διαδικασία που έφερε αυτή την καθυστέρηση και ακόμα συζητάμε αν υπάρχει διαδίκτυο επαρκές σε ένα σχολείο? Μα δεν υπάρχει καθυστέρηση. Ξέρετε πόσα σχολεία αναβαθμίζει η ΣΥΤΑ? Για ΤΙΚ από το Σεπτέμβριο 470 σχολεία. Πιστεύει κάποιος ότι 470 σχολεία μπορούν να γίνουν σε μία εβδομάδα? Εδώ είναι η Κύπρος, αυτά είναι τα δεδομένα μας. Είναι το ίδιο ερώτημα που μπήκε ξαφνικά όταν χρειαζόντουσαν μερικές δεκάδες χιλιάδες μονάχρανία χωρίς να έχουμε στην Κύπρο εργοστάσια. Χρειάζεται κάποιος χρόνος. Το είπατε και εσείς, Υπουργέ Λεωδίση, Cyprus. Αυτή είναι η Κύπρος. Με αυτά τα δεδομένα έτσι θα κινηθούμε. Με βάση τις δυνατότητες που έχουμε. Δηλαδή, έχουμε έναν πολύ καλό, πιστεύω, οργανισμό, τηλεπικοινωνιακό οργανισμό, ο οποίος την χάνει να είναι ο πάροχος της δημόσιας εκπαίδευσης. Είμαστε πελάτες της ΑΤΙΚ. Ζητήσαμε να γίνει αναβάθμιση. Γιατί? Γιατί προηγουμένως οι συμφωνίες που υπήρχαν ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και στην ΑΤΙΚ δεν προέβλεπαν διασύνδεση που να υποστηρίζει, να μπορεί να υποστηρίξει τηλεκπαίδευση. Πολύ απλά. Διότι το 2010, 12, 15, 17 δεν είχε κανένας φανταστεί ή ζητήσει ή σχεδιάσει να γίνεται τηλεκπαίδευση. Αυτή είναι η απάντηση. Βέβαια, άρα, σταδιακά λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια έπρεπε να βελτιωνόμαστε ούτως ώστε να μην έρθει αυτή η κρίση και να ανακαλύψουμε ότι... Δεν θα διαφωνήσω. Εδώ στην τσέπη έχω το χαρτί που κρατούσαμε στο γυμνάσιο του Αγίου Δομετίου. Εδώ λέει ότι οι περισσότερες από τις συσκευές είναι του 2009-2010. Και επαναλαμβάνω ότι πιθανότατα να έπρεπε το 2015 να αντικατασταθούν. Μα το 2015 θυμάστε ποια ήταν η κατάσταση της Κύπρου. Προσπαθούσαμε να μετρήσουμε ποιο θα είναι το έλλειμμα, το πλεώνασμα, να πληρώσουμε τα χρέη και κανένας δεν διανοήθηκε ποτέ ότι θα γίνονταν τέτοιες επενδύσεις. Τώρα η κυβέρνηση με την εμφάνιση αυτών των αναγκών έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Αύγουστο μία δαπάνη 11,4 εκατομμυρίων για να φτιάξουμε 6.000 ψηφιακές αίθουσες διδασκαλίας και στο ενδιάμεσο το Υπουργείο Παιδείας προμηθεύεται 2.200 μίνι ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περίπου άλλους τόσους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τις δαπάνες τις κάνουμε, η απόφαση η πολιτική υπάρχει, χρειάζεται όμως κάποιος χρόνος και πρέπει να σας πω ότι σήμερα ένας μεγάλος αριθμός λυκείων της Κύπρου είναι συνδεδεμένα με οπτικές ίνες. Αυτό δεν υπήρχε. Θυμάστε πότε ξεκινήσαμε τις οπτικές ίνες, όχι στα σχολεία, σε όλη την Κύπρο. Σε σχέση με τις συσκευές, κύριε Προδρόμου, είχατε μια ανακοίνωση που ρίχνατε το φταίξιμο και στο ΑΚΕΛ για το λόγο που δεν τις έχουμε σήμερα στα σχολεία και την απόφασή του να καταψηφίσει τον προϋπολογισμό. Γιατί ειδικά στο ΑΚΕΛ? Όχι, δεν έριχνα το φταίξιμο στο ΑΚΕΛ καθόλου. Δεν φτάνει που υπάρχει στενότητα στη διεθνή αγορά. Η ειρωνία του πράγματος είναι ότι τώρα, μήνα Ιανουάριο, που περιμέναμε μία παραλαβή από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βρεθήκαμε και χωρίς προϋπολογισμό. Εγώ δεν μέμφωμαι κανέναν, αλλά όταν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θεώρησαν καλό να αφήσουν το κράτος να λειτουργεί χωρίς προϋπολογισμό μέσα σε αυτή την υγειονομική κρίση,
να μην ασκούν και κριτική επιπλέον ότι δεν έχουμε εξοπλίσει τα σχολεία. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Δηλαδή έχουμε τον εξοπλισμό και δεν έχουμε τα χρήματα για να τον πληρώσουμε. Βεβαίως. Οι παραγγελίες είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι ότι δεν έχουμε τα χρήματα να πληρώσουμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι με 12 τιμόρια αυτό τον μήνα δεν μπορεί να γίνει τέτοια δαπάνη. Απλό. Εντάξει, 18 του μήνα ψηφίζεται προϋπολογισμός. Μπράβο, και ελπίζουμε ότι με την αποκατάσταση και με το ότι σιγά σιγά θα υπάρχει διαθεσιμότητα θα βελτιωθούν τα πράγματα πάρα πολύ στη σχολεία μας. Ένα πράγμα όμως πρέπει να είναι καθαρό. Με την κατάσταση που έχουν σήμερα τα σχολεία μας μπορούν να λειτουργήσουν. Όλοι αυτοί οι οποίοι προφασίζονται τον εξοπλισμό πιστεύω ότι στις πλήστες περιπτώσεις αυτά είναι αφορμές. Σας λέω, επισκέφτηκα το πρωί σχολεία, είδα εκπαιδευτικούς οι οποίοι κάνουν πολύ σημαντικές προσπάθειες, βρίσκουν προσαρμοσμένες λύσεις. Στο δημοτικό σχολείο στο οποίο είχα μεταβεί, ένα μέρος των εκπαιδευτικών είναι μέσα στο σχολείο και κάνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μίλησα και προσωπικά με τα παιδιά τριών τάξεων που ήταν στο σπίτι και παρακολουθούσαν το μάθημα. Κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί για διάφορους λόγους, είτε τεχνικούς είτε για τις ανάγκες που έχουν να βρίσκονται κοντά στα δικά τους παιδιά, κάνουν το μάθημα από το σπίτι. Οι λύσεις υπάρχουν και δίνονται, και όπως την προηγούμενη σχολική χρονιά, παρά την κρίνια, και καταλαβαίνω ότι υπάρχει αναστάτωση, δεν αδικούμε κανέναν, αλλά παρόλα αυτά μπορέσαμε να κερδίσουμε την εκπαίδευση. Μπορώ να σας πω ότι φέτος οι συνθήκες είναι καλύτερες. Θα το δείξει ο χρόνος, κύριε Προδρόμου. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Όπως λειτουργήσαν οι προδημοτικές και ειδική εκπαίδευση, για ποιο λόγο δεν πήγαν και τα παιδιά της πρώτης, δευτέρας και τρίτης δημοτικού πίσω στα Θρανία, παρά να τα έχουμε μπροστά σε μια τηλεόραση και με στήρες στα φυλάδια? Δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος, εκτός του ότι αποφασίστηκε με τις συμβουλές, τις συστάσεις της επιστημονικής ομάδας, ότι έπρεπε να πάρουμε κάποια μέτρα υγειονομικής ασφάλειας. Ούτε υπάρχει μαύρο και άσπρο, ούτε είναι κάπου γραμμένο σε κάποιο Ευαγγέλιο. Είναι κάποια μέτρα προστασίας. Μας είπαν ότι τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, θα ήταν καλά μέχρι το τέλος του μήνα να περάσουν σε τηλεκπαίδευση. Τα υπρεφοκομικοί σταθμοί, οι παιδοκομικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία, συμπεριλαμβανόμενες προδημοτικής, μπορούσαν να συνεχίσουν. Και δεν χρειάζεται να αποδείξει κανένας ότι αυτοί μπορούν να κάνουν τηλεκπαίδευση, οι άλλοι δεν μπορούν, εδώ προσφέρεται, εκεί δεν προσφέρεται. Η αρχική συνθήκη είναι αν είναι δυνατόν όλα τα παιδιά να πηγαίνουν στα σχολεία. Εκεί όπου χρειάστηκε να περιοριστεί ο πληθυσμός που διακινείται, περί αυτού πρόκειται, επιβλήθηκαν κάποιοι περιορισμοί. Προσωρινή ελπίζω και περιμένω ότι από την αρχή του επόμενου μήνα θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε κανονικά. Να σας πω όμως και δύο πολύ σύντομα, πολύ βασικά στοιχεία για να εμπλουτίσουμε. Θέλω να προχωρήσουμε σε αυτό, να δούμε στις τρεις εβδομάδες τι θα γίνει. Ναι, πρώτον να ξέρετε ότι φέτος, αυτή τη σχολική χρονιά δηλαδή, είμαστε αρκετά πιο μπροστά από τις άλλες τις κανονικές χρονιές, όχι την περσινή. Γιατί? Διότι στα σχολεία δεν γίνονται εορτασμοί, επισκέψεις, εκδρομές και πολλές άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί έχουν κερδίσει διδακτικό χρόνο και αυτό που ακούω να μου λένε και εκεί που ήμουν σήμερα στα σχολεία είναι ότι κατά κρίβεια μέχρι τώρα είμαστε πιο μπροστά. Άρα δεν υπάρχει θέμα και προβληματισμός τι θα γίνει αν κάνουμε και 15-20 μέρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το τι θα γίνει από την 1η Φεβρουαρίου δεν μπορώ να το προδικάσω, καταλαβαίνετε, κατηγορηματικά. Το έχουν πει ότι θα εξαρτηθεί, οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν με βάση την επιδημιολογική εικόνα, τα υγειονομικά δεδομένα τα οποία θα επικρατήσουν μέχρι τότε. Εγώ λέω ότι ελπίζω να μπορέσουμε να επανέλθουμε στα σχολεία, γιατί σιγά σιγά προχωράει και το πρόγραμμα με τον εμβολιασμό και θα δοθούν οι τελεσίδικες, οι οριστικές λύσεις για να γλιτώσουμε από αυτές τις έκτακτες συνθήκες που είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε. Κύριε Προδρόμου, από τη μια, ναι, λέτε είμαστε πιο μπροστά στην ύλη εξαιτίας των λόγων που περιγράψατε. Από την άλλη, πώς γνωρίζουμε ότι τα παιδιά με αυτές τις συνθήκες
Εν απουσία της όποιας αξιολόγησης, αφού δεν θα γίνουν τετράμινες εξετάσεις, πώς γνωρίζουμε σε ποιο επίπεδο είναι οι μαθητές μας? Κοιτάξτε, τετράμινη εξέταση γίνεται μόνο στην πρώτη και για πρώτη φορά θα γινόταν φέτος στη Δευτέρα Λυκείου. Και είναι πράγματι ένα μέρος της μεταρρύθμισης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το διατηρήσουμε, γιατί στα σχολεία μας πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, όχι για να βάζουμε μόνο βαθμούς στα παιδιά, αλλά κυρίως για να διαπιστώνουμε την κατάσταση πραγμάτων, να κάνουμε βελτιωτικές κινήσεις. Τώρα, πώς θα διαπιστώσουμε? Την προηγούμενη σχολική χρονιά έγινε καταγραφή της διδασκαλίας, ειδικά για την τρίτη λυκείου, για την διοργάνωση των πανκύπριων εξετάσεων. Εκεί διαπιστώθηκε ότι, παρά το γεγονός ότι είχαμε περίπου 2 μήνες κατοίκων περιορισμού, τελικά καλύφθηκε σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό αυτό που έπρεπε να διδαχτεί στα παιδιά της τρίτης λυκείου. Φέτος, αυτή τη σχολική χρονιά, από την αρχή του έτους, καταγράφουμε, παρακολουθούμε και καταγράφουμε σε όλες τις βαθμίδες πλέον, όχι μόνο στην τρίτη λυκείου, και ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι έχει διδαχθεί και πού έχουν φτάσει σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι μέχρι τώρα πάμε πολύ καλά και μένει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε τη συνέχεια. Αυτό που έχουμε, που είναι το πιο πολύτιμο, είναι η αφοσίωση και η ευσυνειδησία των εκπαιδευτικών μας, όπως επίσης βέβαια και το ενδιαφέρον των παιδιών και η έγνοια των γονιών τους, που επίσης τα θεωρώ δεδομένα. Άρα λοιπόν με συνεργασία και με καλή διάθεση θα ξεπεράσουμε και προβλήματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να αντιθεί ότι υπάρχουν ή εμφανίζονται. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Κύριε Προδρόμου, σας ευχαριστούμε και κλείνοντας, δεν μπορώ να μην το πω γιατί έχει ώρα που το σκέφτουμε. Είναι κλειστά τα σχολεία τώρα 3 εβδομάδες. Ευτυχώς, γιατί ακούγεται πως από Τετάρτη αρχίζει η κακοκαιρία, δεν θα χρειαστούν τα παιδιά ούτε τις κουβερτούλες. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα έχουμε καιρό καλοκαιρινό. Αλλά για το ότι θα υπήρχαν χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά στα δημοτικά σχολεία, έχουμε λάβει αποφάσεις σε συνεργασία με την επιδημιολογική ομάδα, οι οποίοι έχουν εγκρίνει να μένουν κλειστά πόρτες και παράθυρα και να ανοίγουν τα διαλύματα για 5 λεπτά, ούτως ώστε να λειτουργεί η θέρμανση. Οι άλλες εισηγήσεις που υπήρχαν, σαν αυτή που λέτε, που θα επαναλάβω ότι δεν ήταν δική μου εισήγηση, ούτε προγραμμάτισε ποτέ το Υπουργείο να προμηθευτεί είτε κουβέρτες είτε άλλα θερμαντικά μέσα, ήταν μια εισήγηση από βουλευτή που το είχε δει στο εξωτερικό. Αλλά εάν αυτό ήταν το πρόβλημά μας, να μην ανησυχούμε, αυτό έχει φύγει. Βεβαίως ελπίζω ότι οι καιρικές συνθήκες θα μας δώσουν και λίγη βροχή, τουλάχιστον για το νερό, και λίγο αληθινό χειμώνα χωρίς να ξεπαγιάσουμε. Πολλά νερά να καθαρίσει λίγο ο τόπος. Κύριε Προδρόμου, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.